Θέλω μία ερώτηση, αν και τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, αλλά σε αυτό ειδικά το θέμα δεν έχει τύχει ποτέ να πάρω μία απάντηση και απευθύνομαι στους δύο προέδρους. Υπάρχει μία διαπιστωμένη υποστελέχωση στην αυτοδιοίκηση, μία υποστελέχωση στην αυτοδιοίκηση, την οποία όλοι την ομολογούν και γνωρίζουμε τις αιτίες της. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορους τρόπους μέσα στο δεσμενές αυτό πλαίσιο να την προσπεράσει. Πριν από λίγο αναφέρθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός στην καθαριότητα, ο πρώτος μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος προωθεί μόνιμες θέσεις εργασίας. Μαζί με το δεύτερο πακέτο θα ξεπεράσουν ίσως τις 9.000 μόνιμους εργαζομένους στην καθαριότητα. Αλλά από εκεί και έπειτα ήδη είναι ένας μίνι διαγωνισμός για 118 προσλήψεις, κυρίως επιστημονικού προσωπικού για τους μικρούς δήμους, νησιωτικούς και ορεινούς. Από του χρόνου πηγαίνουμε στην σχέση 1:1. Και αυτό είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Θα ήθελα να μου πείτε ευθαρσώς, απέναντι στην καταθεμένη προγραμματική θέση της αντιπολίτευσης, όπου ζητάει να γυρίσουμε επί το δυσμενέστερο αυτή τη σχέση πρόσληψης και αποχωρήσεων, στο 1:5. Πώς τοποθετείτε εσείς ως πρόεδρος της ΕΜΠΕ, ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ? Θέλουμε να γυρίσουμε προς το 1:5 από το 1:3 που ισχύει τώρα και το 1:1 που θα είναι του χρόνου, άρα να διονυστεί η υποστελέχωση σε επιστημονικό προσωπικό στην αυτοδιοίκηση? Σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και δεσμεύσει να έχει ο καθένας, αν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της αυτοδιοίκησης, πρέπει ευσαρσώς να απαντήσει. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 1:5 να ξαναγυρίσουμε? Μην προκαλείτε την αυτοδιοίκηση με τα κόμματα και τις διάφορες εσείς αψιμαχίες που έχετε. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να γίνουμε Ελλάδα πραγματική. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι οφείλετε ή να δώσετε το δικαίωμα στους Δήμους, αφού αυτοί πληρώνουν τους υπαλλήλους, δεν τους πληρώνετε εσείς, το δικαίωμα να πάρουν μέσω ΑΣΕΠ όσους χρειάζονται, χωρίς παρεμβολές, χωρίς εσάς. Δεν κατάλαβα γιατί χρειάζεστε εσείς να μας πείτε, αφού εμείς πληρώνουμε και εμείς ξέρουμε τις λειτουργίες. Ξέρετε όλες τις λειτουργίες στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ? Από πού τις μάθατε? Κύριε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ότι δεν κάνουμε, πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Αυτό είναι η υποχρεώσή σας. Ναι, αυτό και φυσικά κάνω, ξέρετε ότι ισχύει και ένας κανόνας μνημονιακός με 1:5, 1:2, 1:3. Εκεί δεν απαντήσατε. Σε ποιο είπατε? Ένα μνημόνιο. Υποχρέωση που όσον αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων. Ήμουν πολύ σαφής, κυρία Πρόεδρε. Είπα ότι οι Δήμοι πρέπει να πάρουν τους υπαλλήλους που χρειάζονται. Μην μπλέκονται σε αυτά τα κόμματα. Παρακαλώ. Εμείς πληρώνουμε, εμείς έχουμε τις λειτουργικές ανάγκες, εμείς προσλαμβάνουμε. 300.000 για να κάνετε προσωπική προπαγάνδα. Είστε λαϊκιστής, κύριε Υπουργέ. Είστε λαϊκιστής και είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας αυτό που λέτε. Κύριε Τατούλη. Είστε λαϊκιστής. Είστε λαϊκιστής. Κύριε Πατούλη. Και δεν μου απαντήσατε αυτές οι προπαγάνδες τις οποίες κάνετε, πόσες διώνετε. Παρακαλώ. Είναι λαϊκιστής ο κύριος. 300.000 του ελληνικού λαού για να κάνετε προσωπική καμπάνια, κύριε Πατούλη. Είστε λαϊκιστής, κύριε. 300.000 του ελληνικού λαού δεν είναι δικά σας. Δεν είναι δικά σας τα χρήματα αυτά. Παρακαλώ. Η ντροπή σας. Να σέβεστε. Και ανοίξατε το κουτάκι. Είναι δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου εδώ πέρα. Δεν είναι δημοτικό. Είναι η Βουλή των Ελλήνων. Σεβασμό λοιπόν. Σεβασμό. Ροπίσου. Κύριε Πατούλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.